Πάμε στον Άγιο Νικόλαο να μιλήσουμε για την επίσημη πρώτη του αστικού λεωφορείου και των διαδρομών, 29 δρομολόγια μέσα σε μία εβδομάδα, από τις 7 το πρωί το πρώτο έως και τις 10 το βράδυ το τελευταίο δρομολόγιο. Πάμε στον Δήμαρχο, πάμε στον κύριο Ζερβότη, καλησπέρα μας. Καλησπέρα, καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Δήμαρχε, τι σηματοδοτεί αυτή η επίσημη πρώτη και η έναρξη των δρομολογίων? Κοιτάξτε να δείτε, είναι γνωστό ότι οι παλιές πόλεις έχουν πρόβλημα κυκλοφοριακό, λίγους χώρους στάθμευσης, πολλαπλές ανάγκες με τη λειτουργία της αγοράς. Οπότε στην προσπάθεια να βελτιωθούν οι συνθήκες ζωής, να βελτιωθούν οι συνθήκες των μονίμων αλλά και των παρεπιδημούντων κατοίκων, ξεκινήσαμε τη διαδικασία στα πλαίσια της βιώσιμης ασκής κινητικότητας την δρομολόγηση αστικού λεωφορείου, ούτως ώστε να μπορεί να εξυπηρετηθεί ο κόσμος, μάλιστα δωρεάν. Είναι 16-17 δρομολόγια την ημέρα, από τις 7.30 ώρα το πρωί μέχρι τις 10.30 ώρα το βράδυ, κάθε μισή ώρα. Είναι η τρίτη μέρα σήμερα που λειτουργεί η αστική συνωνία. Είμαστε χαρούμενοι γιατί βλέπουμε ότι ο κόσμος αρχίζει να συνειδητοποιεί την χρήση, την αναγκαιότητα αυτής της υπηρεσίας. Και μάλιστα έχουμε ξεκαθαρίσει ότι με το που θα προχωρήσει αυτή η ιστορία, η μία γραμμή που σήμερα εξυπηρετεί το κέντρο της πόλης θα γίνουν δύο για τον Άγιο Νικόλαο, ούτως ώστε να εξυπηρετείται και η παραλιακή ζώνη, γιατί το πρώτο βήμα έγινε για να εξυπηρετηθεί το κομμάτι που είναι οι υπηρεσίες και το μεγαλύτερο κομμάτι της αγοράς, ούτως ώστε οι άνθρωποι που θέλουν να κινηθούν με το αυτοκίνητό τους, να ψωνίσουν ή να επισκεφτούν υπηρεσίες, να μπορούν να το κάνουν χωρίς να χρειάζεται να φέρουν το αυτοκίνητό τους σε διαποστάσεις στον Άγιο Νικόλαο. Και σιγά σιγά αλλάζει η κοινοτροπία. Ακριβώς. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε και ευελπιστούμε ότι θα το πετύχουμε, ξεκινώντας και διακοινωτική συγκοινωνία, ώστε να εξυπηρετήσουν και τις περιοχές του Δήμου που έχουν προσθεθεί και που έχουν καινούργια πράγματα να μας προσφέρουν. Σας ευχαριστούμε πολύ, Δήμαρχε, για την τοποθέτηση. Να είστε καλά. Να είστε καλά.